έβλεπα τους πυροσβέστες να ρίχνουν με την μάνικα που συνήθως έχουν μία δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τα 20 μέτρα. Λοιπόν, και έβλεπες τα 3 μέτρα να κάνει καμπύλη το νερό. Έκανε καμπύλη μαζί με τη φωτιά και το νερό. Δεν το στροβίλιζε και βέβαια, το νερό το μαζί. Στροβίλιζε, ναι, στροβίλιζε το νερό. Και βέβαια τι να κάνουν οι πυροσβέστες, υποχώρησε όλοι μαζί. Και βεβαίως επειδή έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές, όπου είχαν γίνει εγκαταστάσεις περιμένοντας να φτάσει η φωτιά, όταν έφτανε στο σημείο που ήταν παραταγμένες οι δυνάμεις έτοιμες για να τις χτυπήσουν, πάντα υποχωρούσαμε. Σταματήσαμε να υποχωρούμε από τις 11 και μετά, όταν έπεσαν οι άνεμοι και δεν είχαμε αυτά τα 8, 9, 10 ποφόρ και πέσαμε στα 4, 5. Εκεί άρχισες να πολεμάς και βεβαίως από κάποια στιγμή και ύστερα τα ξημερώματα με 1 η ώρα και 2 είχαν πέσει αρκετά και έτσι είχαμε δυνατότητα να χτυπήσουμε, να μπεις μέσα στη φωτιά, δηλαδή να την πολεμήσεις. Βέβαια, όταν έχεις τόσα πολλά μέτωπα, όταν το ανάγκηφο το εδάφος δεν σου επιτρέπει, πέραν δηλαδή το να έχεις μια οπτική εικόνα, δεν έχεις την πραγματική εικόνα. Γιατί πολλές φορές βλέπαμε τις φωτιές μέσα στην περιοχή, αλλά που πολλές από αυτές ήταν μέσα στα καμένα. Οπότε έλεγαν τρέξτε, ανασβοπήρωση, δηλαδή περιοχή. Εκεί όμως, ούτως ή άλλως ήταν καμένο, οπότε υπήρχε ένα κομμάτι μέσα μικρό το οποίο δεν είχε καεί και εν πάση περιπτώσει έκανε τη δουλειά αυτό. Έκανε τη δουλειά. Από τις 2 και μετά αρχίσαμε να χτυπάμε τη φωτιά και περιμετρικά και ξέρεις καμένο άκαυτο προκειμένου να μην προχωρήσει. Όταν το ανάγλυφο το εδάφους και κυρίως όταν είναι κοιλάδες υπάρχουν στροβιλισμοί, δεν ξέρεις η φωτιά. Ήμουνα με τον Σταύρο τον Παραλούση και λέγαμε ότι η φωτιά έρχεται προς τα δω. Άρα πάμε να δημιουργήσουμε μπροστά. Και αυτή πήγαινε ανάποδα μετά, γύρναγε ανάποδα. Και μόλις έφτασε στα 100 μέτρα γύρισε ανάποδα. Λοιπόν, έπαιρνε όποια κατεύθυνση ήθελε. Άμα παρακολουθήσει κανείς θα δει ότι οι φλόγες κατευθύνονταν τη μία ανατολικά, δυτικά και νότια. Λοιπόν, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρεις από πού να σταθείς για να πιάσεις την. Αυτό το φαινόμενο το είχατε συναντήσει σε άλλες φωτιές κατά το παρελθόν, δηλαδή την ανομαλία του ανέμου μία από εδώ, μία από εκεί. Το είχαμε συναντήσει στη Μεγάλη Πυρκαγιά στα Πλατάνια, όπου εγώ υπολογίζω ότι μέσα σε 2 λεπτά πρέπει να καήκαν τότε πάνω από 1000 στρέμματα, έτσι, με το τίποτα. Τόσο η δίνη είχε δύναμη που κατέτρωγε τα πάντα. Φανταστείτε ότι υπήρχαν περιοχές όπου πέρασε η φωτιά και δεν κάηκε το δέντρο. Σουρούφλησε τα δέντρα, ήταν τόση η έντασή της που προχωρούσε μπροστά η γλώσσα και από πίσω ο αέρας έσβηνε τη φωτιά.